Ένα άλλο φυτό που θα δούμε τώρα, πολλοί θα το αναγνωρίζετε κιόλας, είναι το γαϊδουράγκαθο, το οποίο και αυτό τρώγονται όλα τα μέρη, εκτός από τα αγκάθια φυσικά. Ο κορμός είναι, αυτός εδώ πέρα τον έχω καθαρίσει, είναι σαν αγκουράκι, είναι πάρα πολύ υγιεινός και θρεπτικός και δροσιστικός. Με το άνθος του, τώρα φυσικά αυτά δεν είναι ανθισμένα, είναι μοβ, είναι το τέλειο αποτοξινωτικό για το αίμα, συνεπώς και για το σηκώτη, για το νεφρό, ναι. Αφού λοιπόν καθαρίζει το αίμα, καθαρίζει και τα υπόλοιπα ζωτικά όργανα. Ένα έκχυμα, τρώγονται όλα τα μέρη και τα φύλλα ακόμα τρώγονται, αν έχετε υπομονή να τα καθαρίσετε από τα αγκάθια. Τώρα εγώ θα σας δείξω εδώ πέρα πως τρώγεται ο κορμός. Θα φάω τον κορμό για να δείτε. Αυτό εδώ πέρα που είναι σαν αγκούρι, βέβαια δεν είναι αγκούρι. Και πάμε να το φάμε για να δούμε. Πραγματικά είναι σαν αγκούρι. Και στη γεύση και στη δροσιστικότητα και παντού. Φτέρι. Φαγόσιμη. Αλλά προσέξτε, προσοχή, μεγάλη προσοχή θα σας πω. Μόνο όταν είναι νεαρή και πριν ακόμα ανοίξει, είναι δηλαδή σαν να σας το δείξω, δεν βρίσκω τώρα, έχουν ανοίξει όλες, είναι σαν ένα δάχτυλο έτσι λυγισμένο, ίσιο και λίγο κάνει μια καμπύλα από πάνω ελαφριά. Μόνο το τεντρώτε, τις κορυφές της, από τη μέση και πάνω και πάλι όχι σε μεγάλη ποσότητα. Μην τη φάτε έτσι, μπορεί να είναι θανατηφόροι, να το ξέρετε, δηλαδή σε ανάγκη μόνο θα φάτε φτέρι. Εδώ πέτυχα φτέρι πάλι, που είναι έτσι όπως σας έχω πει, βέβαια λίγο πιο μικρή να είναι για να λυγίζει αυτό και να είναι ένα ενιαίο υλικό. Δε, όλες έτσι είναι τώρα, να και αυτή εκεί, δύσκολα, έπρεπε πιο νωρίς, τώρα σε πιο μεγάλο υψόμετρο θα βρείτε φτέρι που να ανοίγει ακόμα. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι αγριοφράουλες, γίνονται λίγο πιο αργά, τώρα είναι ανθισμένες, πεντανόστιμες είναι ίσα με τον ήχη, μικρές, αλλά είναι πεντανόστιμες. Το δέντρο το οποίο βλέπετε, ορίστε και ένα φύλλο του, λέγεται δρύς ή αλλιώς δεντροβελανιδιά. Και αυτή βγάζει βελανίδια. Να δούμε και τον κορμό της. Ορίστε, να κάνω zoom. Είναι αυτά που κόβουν για καυσόξυλα, ο λεγόμενος όπως το λένε μεσέ. Με τα βελανίδια μπορείτε να κάνετε αλεύρι ή και να τα φάτε και έτσι. Είναι εξαιρετικά δυναμωτική τροφή, με πάρα πολλή ενέργεια, ξηρός καρπός, από τους καλύτερους, αλλά πικρός. Στον παξέ μου φύτρωσε και παπαρούνα. Νάτι, είναι φαγόσιμη. Εδώ είναι τα κούλια πριν γίνουνε, πριν ανθίσουνε. Νάτι παπαρούνα. Τρώγονται όλα τα μέρη εκτός από το άνθος. Για την ακρίβεια δεν είμαι σίγουρος αν τρώγεται το άνθος. Για ότι δεν είμαι σίγουρος λέω ότι δεν τρώγεται. Τα φύλλα της πάντως και η βλάση και οι κορμοί τους τρώγονται. Παπαρούνα. Ένα άλλο φυτό που θα δούμε είναι το βλήτο. Να το. Πολύ ωφέλιμο. Βέβαια αυτό το φάγιο από κάτω έχει μικροοργανισμούς. Δεν φαίνονται βέβαια στην κάμερα. Αυτό θα το πρώτα το πλένα και μετά το βράζα για να το φάω. Ή τουλάχιστον το πλένα μόνο. Βλέπετε αν τρώτε πολύ, μειώνεται η αντίληψή σας. Γι' αυτό βγήκε και λένε κάποιον όταν έχει μειωμένη αντίληψη ότι είναι βλήτο. Από εκεί βγήκε. Εδώ αυτό που ξεπροβάλλει έτσι ανάμεσα στα χαμομήλια είναι το κάρδαμο ή αλλιώς αγριοκάρδαμο. Πολύ καλή τροφή, το καταλαβαίνουμε από τα
από τους καρπούς που είναι έτσι σαν καρδιά. Το άνθος είναι άσπρο, το φύλλο είναι έτσι και κάνει για διάφορες θεραπείες και είναι εξαιρετική τροφή. Αν είστε άτονοι, δοκιμάστε να φάτε κάρδαμο, θα δυναμώσετε. Πάμε να το φάμε. Καλό. Κάτι άλλο που τρώγεται και θα σας το δείξω αμέσως τώρα είναι η μαργαρίτα. Νάτι. Μοιάζει λίγο με το χαμομήλι, αλλά όποιος ξέρει να τα ξεχωρίζει, η μαργαρίτα είναι πιο μεγάλη και δεν κάνει από πάνω αυτό πέρα την καμπύλη όπως κάνει το χαμομήλι στο κίτρινο. Και είναι πιο φαρδιά, φαίνεται, δηλαδή κάνει μπάμα μα τα δείτε από κοντά. Νάτι, να δούμε και το χόρτο της, το φύλλο της, είναι αυτό εδώ, αυτό εδώ πέρα που δείχνω. Μαργαρίτα λοιπόν, φαγόσιμη. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Καίει, αλλά είναι πολύ νόστιμη. Ένα άλλο που θα δούμε είναι το ήμερο το τριφύλι, νάτο, που προορίζεται για ζωοτροφή. Ωστόσο είναι εξαιρετική τροφή και για τον άνθρωπο. Πάμε να το φάμε, να δούμε. Αν το και νόσημα χορταρικά. Από χορταρικό είναι από το πιο νόστιμα. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας λέγεται cat tail ή στα ελληνικά ουρά της γάτας. Τώρα αυτό είναι ξερό. Χρησιμοποιείται αυτό μόνο για προσάναμα και με τον κορμό του για τριβή με τη μέθοδο hand drill. Τώρα αυτή την περίοδο τρώγεται μόνο η ρίζα του, την οποία πρέπει να τη βγάλουμε ολόκληρη και είναι πάρα πολύ θρεπτική και πολύ υγιεινή. Πιο εδώ θα δούμε ότι έχει πρασινίσει, έχει γίνει σαν σκόρδο. Να κάνω λίγο ζύμο να το δούμε καλύτερα. Αλλά τώρα άμα δεν μπορείτε να γνωρίσετε 100% να κάνετε το ειδικό τεστ φαγώματος, γιατί μπορεί να μην είναι cat tail, να είναι blue flag, που είναι δηλητηριώδες. Αν είναι σε αυτήν εδώ πέρα την τέτοια, σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, τρώγεται σαν το σκόρδο. Ο κορμός του και τα φύλλα του, αν το πετύχετε να είναι μαλακά και να μην έχουν προλάβει να σκληραίνουν. Αργότερα που θα βγάλει το λεγόμενο λουκάνικο από πάνω, πριν όμως ξεραθεί, είναι τέλειο αλεύρι, τέλειο υποκατάσταση του αλευρίου. Πάρα πολύ υγιεινό και με αυτό να γνωρίζετε κάνουν τα muffins. Αυτά.